Επιστρέψαμε και πάλι και θα συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα, αφού καλωσορίσω στην παρέα σε λίγα λεπτά την συνάδελφο της Μαρώτη Γιαννούλη, η οποία επέστρεψε. Και να πάμε προτού μιλήσουμε με τη Σπαρό, να δούμε λίγο την τελευταία κάρτα που έχουμε ευρωεκλογές σε επικράτεια. Εδώ έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, βλέπω μία ενσωμάτωση 26,3% σε όλη την επικράτεια. Η Νέα Δημοκρατία 23,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 26,5%. Τα διαβάζω με τη σειρά όπως τα βλέπω. ΚΚΕ 6%. Χρυσή Αυγή 9,3%. Δημάρ 1,2%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4%. Το ποτάμι 6,6%, η γελιά 8,1% και τα λοιπά κόμματα 15,6%. Να δούμε λίγο. 26,3%. Ναι. Μπορούμε να δούμε και την αντίστοιχη κάρτα όσον αφορά το νομό Πιερίας. Όπου εδώ έχουμε μία ενσωμάτωση 26,6% στο νομό Πιερίας. Νέα Δημοκρατία 25,7%, ΣΥΡΙΖΑ 21,1%. Τρίτη έχουμε τη Χρυσή Αυγή 11,1%, τέταρτη έχουμε την Ελιά 8,3%, ακολουθεί το ΚΚΕ 5%, το Ποτάμι 4,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,9%, η Δημάρ 2,5% και τα λοιπά κόμματα 18,1%. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους Δήμους, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ να πω ότι με τα τελευταία στοιχεία που διαβάζω εδώ στο ίντερνετ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στη μάχη των περιφερειών σε γαλάζιες 8 ή με 9 περιφέρειες. Αυτά βεβαίως είναι τα στοιχεία από τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Πιθανόν να έχουμε και ανατροπές. Πολύ γρήγορα θα πω ότι εκτός από την Αττική, όπου η Δούρου φαίνεται να επικρατεί τους Βουρού, ο Πέτρος Σατούλης προηγείται το Οδυσσέα Βουδούρη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός με τη Νέα Δημοκρατία προηγείται του κέντρου αριστερού αντιπάλου Νίκου Τσιλιμίνκα, ο οποίος όμως, λέει το δημοσίευμα, εμφανίζεται εξαιρετικά ανθεκτικός. Στην κούρσα επίσης, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προηγείται και την οδηγεί ο Κώστας Μπακογιάννης. Σαν ντέρμπι εξελίσσεται η μάχη για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μεταξύ του νυν περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και του Ανδρέα Κατσανιώτη. Σαρωτικό προβάδισμα βεβαίως, όπως το είδαμε και νωρίτερα, του Απόστολου Τζικώστα έναντι του Γιάννη Ιωαννίδη. Και την έκπληξη φαίνεται ότι κάνει στη Δυτική Μακεδονία ο ανεξάρτητος Θεόδωρος Καρυπίδης, αφήνοντας πίσω δεύτερο τον Γιώργο Δεκή. Ενώ σε ντέρμπι εξελίσσεται η μάχη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μεταξύ του Γιώργου Παυλίδη και της εκ του Πασόκ προερχόμενου Αριστίδη Γιαννακίδη. Στην Κρήτη φαίνεται να προηγείται ο πρώην υφυπουργός του Πασόκ Σταύρος Αρναουτάκης έναντι του γαλάζιου αντιπάλου Σεραφείμ Τσόκα και αμφίρροπες οι αναμετρήσεις που δίνουν υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Χατζημάρκος και του Πασόκ Γιάννης Μαχαιρίδης σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, όπως και η κόντρα μεταξύ Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ΣΥΡΙΖΑ και Σπυρίδων Σπύρου για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τα νεότερα που έχουμε για το επίπεδο ή σε περιφερειακές εκλογές. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχουμε κάτι άλλο από τους Δήμους. Να πάμε λίγο στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Εδώ έχουμε φτάσει σε μία ενσωμάτωση 31,1%. Ο κύριος Λαγδάρης προηγείται με 58,3%. Ο κύριος Καζάς 41,7%. Να πάμε στο Δήμο Πέλλας λίγο που είχε ενδιαφέρον. Να βάλουμε μια ανατελεία λίγο στις κάρτες και να ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Τάπρα για τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα νομίζω. Σε επίπεδο περιφέρειας το είπαμε και νωρίτερα, έχει τελειώσει η ιστορία. Το είπαμε. Περιφέρεια έχει τελειώσει. Δώσαμε τα συγχαρητήρια στον κύριο Τζιτζικώστα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Ανίδη και στον κύριο Χριστογιάννη. Δώσαμε έναν καλό αγώνα. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο στην διάθεσή μας. Είχαμε να κάνουμε με εσωκομματικό σχεδόν αντίπαλο. Δεν μπορούσαμε να είχαμε απάντηση στο ερώτημα τι θα ψηφίσεις, θα ψηφίσω τον Τζιτζικώστα. Τι να το λέγαμε. Θεωρώ ότι ήταν ένας δικός μας εσωκομματικός αγώνας και όχι, δεν τους χαρακτηρίζει αντίπαλος σήμερα. Βάλτε λίγο μια ανατελεία, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Βουδούρη από την Ημαθία, από τη Βέρεια. Νίκο, μ' ακούς? Έλα, Εύη, καλησπέρα και πάλι από την Ημαθία, από το κέντρο της Βέρειας, από την Οδό Ελιάς. Βρίσκομαι στο εκλογικό κέντρο του νέου δημάρχου της Βέρειας, του Κώστα Βοριαζίδη. Πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ πέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα σε λίγο, θα σας το δώσω να σας κάνει και μια πρώτη δήλωση, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά να σας πω ότι εδώ ήρθαν κάποιοι οργανωπαίχτες και τους έδιωξαν ευγενικά, καθώς πλέον δεν είναι καιρός για τυμπανοκρουσίες, αλλά για δουλειά, όπως άφησε να εννοηθεί η συνεργάτη του κυρίου Βοριαζίδη. Άρα, Νίκο, μιλάμε για μια τελειωμένη ιστορία του Δήμου, έτσι δεν είναι? Είναι τελειωμένη η ιστορία, βεβαίως. Ήδη ο κύριος Καλαπανιωτίδης έχει κάνει δηλώσεις, έχει συγχαρεί τον κύριο Βοριαζίδη για την εκλογή του. Ο κύριος Βοριαζίδης νωρίτερα βρέθηκε στο εκλογικό του κέντρο, ευχαρίστησε το συγκεντρωμένο πλήθος και τώρα σε λίγα λεπτά
θα απευθύνει και ένα μήνυμα ραδιοφωνικό μέσα από το ράδιο Αβένα, mm-hmm. όπου μεταβαίνουμε. Αν θέλετε, σας το δίνω τον κύριο Προγιαζίδη για πολύ λίγο, μην μου τον δεσμεύετε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ροή μας. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Βουργιαζίδης, μας ακούτε? Επειδή μας προσέφ, στο δώσω σε μισό δευτερόλεπτο. Το υπομονή, βέβαια να πούμε ότι το κλίμα που επικρατεί στην Βέρεια είναι ήπιο και αισιόδοξο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Έτσι, λοιπόν, σας δίνω τον Κώστα Βουργιαζίδη. Mm-hmm. Κύριε Βουργιαζίδη, είναι η Εύη Μιχολού από την Δίων Τηλεόραση, όπου κάνουν μαραθώνιο ενημέρωσης και εκεί. Κύριε Βοργιαζίδη, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Ένα μήνυμα, το πρώτο μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι τελείωσε το πρώτο μέρος, αλλά έπεται το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Και αυτό είναι η λειτουργία του Δήμου. Όσοι διοικήσαμε τουλάχιστον αυτά 3,5 τελευταία χρόνια, το έχουμε καταλάβει καλά, με λόγια δεν γίνει τίποτα, μόνο με έργα. Επειδή, κύριε Βουργιαζίδη, ήσασταν κομμάτι της αυτοδιοίκησης της νυν Δημάρχου, σαφώς γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής και του Δήμου. Ακριβώς. Οπότε εκτιμώ ότι δεν θα έχετε περίοδο χάριτος από τους συνδημότες, τους συμπολίτες σας, έτσι? Όχι, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Οι προτεραιότητες σας ποιες θα είναι? Οι προτεραιότητες μας είναι πολλές. Mm-hmm. Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τουρισμός, είναι οι ανανεώσιμες πηγές. Είναι η βελτίωση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου. Σας είπα τα κυριότερα. Και η επόμενη μέρα, φαντάζομαι, η λέξη που θα κυριαρχεί θα είναι η συνεργασία. Ακριβώς. Ακριβώς, συνεργασία, όχι μόνο με τις τοπικές παρατάξεις, αλλά με όλους τους δημότες. Γιατί πέρασε ο καιρός, οι καιροί πέρασαν που μόνες τους παρατάξεις κάναν, λειτουργούσαν και διοικούσαν. Χωρίς τη βοήθεια των δημοτών, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Βουργιαζίδη, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά λοιπόν. Οπότε έχει τελειώσει και η ιστορία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουβέλη. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα σε ψήφους σε σταυρούς. Όχι, έχουμε μία. Έχει μπει μία ενσωμάτωση. Σωστά, ενσωμάτωση. Έχουμε μια καινούργια ενσωμάτωση στην επικράτεια όσον αφορά τις ευρωεκλογές. Περίπου στο ίδιο είμαστε όπως είμαστε και πριν. Έχουμε κάποια νεότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις ευρωεκλογές? Να δούμε λίγο αν έχουμε Πέλα ή Μαθία στις ευρωεκλογές. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι νεότερο έχουμε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Κύριε Ρεζά, να ξεκινήσω από εσάς. Κύριε Μιχολού, θεωρώ ότι από αύριο οι μέρες θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Ξέρετε, η ψήφος που δώσαν σήμερα οι Έλληνες πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ψήφος οργής ή αγανάκτησης, αλλά είναι και ψήφος ελπίδας. Και αυτή η ελπίδα νομίζω είναι ότι συνδέει ακριβώς τον εναλλακτικό λόγο που άρθρωσε όλο το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ και κορυφώθηκε με την παρουσία του πρόεδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα και υποψηφίου πρόεδρου της Κομισιόν. Στο debate των Ευρωπαίων αρχηγών, να το πω έτσι, υποψηφίων για την Κομισιόν, και νομίζω ότι θα συγκλονίσει την Ευρώπη. Όταν ο κύριος Γιούγκερ έλεγε ότι ο Τσίπρας ήταν ένας καταστροφικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσικώστα. Κύριε Ζένα, να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Έτσι, έλεγα, κύριε Μιχολού, ότι το ποσοστό, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι διαχειρίσιμο από την πλευρά της συγκυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο θα οδηγήσει αναπότρεπτα σύντομα σε εθνικές εκλογές. Εμείς από την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει στο τραπέζι τις εθνικές εκλογές ως λύση διέξοδο του ελληνικού λαού. Και το έχει κάνει την πρώτη στιγμή που η συγκυβέρνηση δεν τήρησε σε οτιδήποτε δεσμεύτηκε τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, την διαπραγμάτευση των μνημονίων και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Θεωρώ ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος ελπίδας. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός ύψωσε την αξιοπρέπεια της Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη και έδωσε ένα μήνυμα, μια κατεύθυνση, έναν οδοδείκτη, μια καινούρια, να το πω έτσι, διαδρομή δημοκρατίας, αλληλεγγύης και προοδευτικών δημοκρατικών εξελίξεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην Πέλα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Τσουφλίδη. Δημήτρη, μας ακούς? Καλησπέρα, Εύη, καλησπέρα και στους ακροατές. Βέβαια, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, μεταβαίνουμε αυτή τη στιγμή στην Κρία Βρύση, όπου εκεί αναμένεται να μεταβεί σε λίγο ο αντιπεριφερειάρχης Πέλας,
ο κύριος Θεόδωρος Θεοδωρίδης για να πάρουμε και τις πρώτες δηλώσεις, θα λέγαμε, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τα είπε, πιστεύω, όπως ακούσατε και εσείς, τη δήλωση του Απόστολου Τζιτζικώστα, στο ίδιο μήκος κύματος και ότι Περιφερειάρχης Πέλλας, από τη Δευτέρα σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Πέλλα αλλά και ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία. Πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά στις δημοτικές εκλογές, η επανεκλογή του κυρίου Γιάννου, από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι θα εκλεγεί και ο κύριος Μπίνος στο Δήμο της Αλμοπίας, ενώ μάχη, θα λέγαμε με διαφορά δεκάδων στα ψηφοδελτίων, έχει να γίνει στην πόλη, στο Δήμο της Πέλλας, καθώς επίσης και στο Δήμο της Χίδρας. Κάποιοι θα περάσουν, θα λέγαμε λίγο έτσι, μέχρι το τέλος την αγωνία για το ποιος τελικά εκλέγεται. Τα επιτελεία από τη μεριά τους έχουν κάποια ανεπίσημα αποτελέσματα, έχουν βγάλει τους υπολογισμούς τους, έχουν κάνει τις κινήσεις τους, αλλά ακόμα δεν έχουμε και καμιά επίσημη δήλωση από κάποιον δήμαρχο από αυτούς τους δύο δήμους, στους οποίους, να λένε με σιγουριά, ότι έχουν εκλεγεί αυτοί και ότι καταλαμβάνουν το δημαρχιακό θόκο. Δεν ξέρω αν στη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε κάποια ακόμα σύνδεση ή αν θα κλείσουμε εδώ την αναμετάδοση, οπότε θα μπορώ να σας έχω και περισσότερα στοιχεία με ποσοστά και το τι ακριβώς γίνεται στους τέσσερις δήμους και βέβαια να δούμε με τι ποσοστό θα κλείσει η περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Για δε τις ευρωεκλογές, αν έχει να πούμε και γι' αυτό, στην Πέλλα θα λέγαμε ότι πρώτη δύναμη βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη το ΣΥΡΙΖΑ και τρίτη δύναμη, με αύξηση στο ποσοστό, σημαντική αύξηση στο ποσοστό, η Χρυσή Αυγή. Θα λέγαμε ότι είναι μια εικόνα την οποία παρουσιάζει όλη η χώρα γενικότερα και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση βέβαια πάντα αν τα συνδυάσουμε με τα ποσοστά που βλέπουμε στις ευρωεκλογές, κυρίως στην Γαλλία και την άνοδο της ακροδεξιάς και εκεί στην πρώτη θέση και γενικότερα θα λέγαμε το κλίμα αυτό το οποίο υπάρχει γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε βεβαίως και στη διάρκεια της νύχτας. Είναι μαραθώνια η εκπομπή ενημερωτική μέχρι να έχουμε ίσως χρειαστεί, δεν ξέρω αν θα θέλατε και τις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρίδη που θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια επικοινωνία για τις πρώτες δηλώσεις του. Βεβαίως, βεβαίως θα τις θέλαμε και αυτές. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Προς το παρόν θα τα πούμε και πάλι. Κύριε Καλπακίδηνα. Εμένα το σχόλιο μου νομίζω ότι όσον αφορά τις ευρωεκλογές είναι ότι ξεκινάει μια καινούργια περίοδος για το δικό μας χώρο, για την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι συνδυάζοντας με τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη ότι η επιλογή να μην συνταχθεί στο σχήμα της Ελιάς αποδείχθηκε λαθασμένη. Θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για να ενωθούν και άλλες δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο στόχος του επόμενου διαστήματος. Νομίζω όμως ότι οι παρούσες εκλογές αφορούσαν τις ευρωεκλογές. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του κύριου Ζάνα ότι θα δώσει ένα αποτέλεσμα όσον αφορά αυτό τις εθνικές εκλογές, καθώς δεν κρίνονταν, οι πολίτες έκριναν καθαρά μόνο για τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός χρόνος να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και οι εκλογές είναι κάτι που αποφασίζεται στη δημοκρατία, νομίζω, από το Σύνταγμα και όταν χάνεται η λαϊκή εντολή στην Βουλή. Δεν αποφασίζονται ούτε από ευρωεκλογές, ούτε από περιφερειακές εκλογές, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Κύριε Τάπρα, το ποσοστό αυτό είναι αρκετό για να προκαλέσει εθνικές εκλογές? Σε καμία περίπτωση. Ή μένουμε στην πρώτη δήλωση που έγινε του κύριου νομοβουλευτικού εκπρόσωπου ότι δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών? Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι διαχειρίσιμο. Θεωρώ ότι σήμερα, και όχι, είναι σίγουρο ότι σήμερα ψηφίσαμε για ευρωεκλογές. Μην μπερδευόμαστε και θα ήθελα να διαφωνήσουμε τον κύριο Ζάνα, ο οποίος βλέπει ότι θα παρασύρει σε εθνικές εκλογές. Οι πολίτες σήμερα ψήφισαν για ευρωεκλογές. Η θητεία είναι πενταετής και θα ήθελα να πω ότι στις εθνικές εκλογές η θητεία είναι τετραετής. Άρα δεν βλέπω το λόγο να γίνει. Θεωρώ ότι η ελπίδα του λαού είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα. Όλοι όσοι ανήκουν στην κεντροδεξιά να επανέλθουν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να δώσει όραμα και ελπίδα στον πολίτη. Θεωρώ ότι θα γίνει. Έχουμε πάρει το μήνυμα, το δήλωσε και ο πρόεδρος μας από τα Γιάννενα.
Έχουμε όλο τον χρόνο να διορθώσουμε πολλά πράγματα και πιστεύω ότι στις εθνικές εκλογές ο κ. Ζάνας και η παράταξή του θα απογοητευτεί και θα απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι στις εθνικές εκλογές ο πολίτης θα ψηφίσει πολύ πιο υπεύθυνα, γιατί σίγουρα θέλει μια κυβέρνηση σοβαρή. Και αυτή την κυβέρνηση μπορεί να τη δώσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Σμαρό, θα έρθω σε εσένα αμέσως να συνδεθούμε πρώτα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Θεόδωρο τον Ελευθεριάδη. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ιμάτια. Το αποτέλεσμα στον Δήμο Νάου σας ήταν εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Αυτό τουλάχιστον που έχουμε μέχρι στιγμής. Εντυπωσιακό και μη προβλεπόμενο. Για πες μας λίγο. Ο κόσμος της Νάουσας, θέλεις οι πολίτες της Νάουσας, προτίμησαν την ανανέωση του κοινού τόπου και όχι την δημοτική ανανέωση του επί 4 τετραετίες στη μάρκα του κυρίου Καραμπατζό. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα και την κάρτα με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Για πες μου, Θοδωρή. Και είναι εντυπωσιακό είναι ότι και σε αφέλησε εκεί όπου ο κ. Καραμπατζός στον πρώτο γύρο είχε μεγάλες διαφορές στις κοινότητες της Νάουσας, ο κ. Κουτσουγιάννης προηγήθηκε. Μόνο σε μια κοινότητα στην Επισκοπή βρέθηκε μπροστά ο κ. Καραμπατζός. Δείγμα ότι οι πολίτες προφανώς ψήφισαν με τους δικούς τους ρυθμούς, τις δικές τους προτιμήσεις. Να πούμε ότι παρόλο που ο κ. Καραμπατζός περίμενε στο δεύτερο γύρο ψήφους από την αριστερά, δεν ήρθαν σε αυτόν, πήγαν στον Νίκο Κοτσογιάννη. Πιστεύω ότι ένα κεφάλαιο 12 χρόνων έκλεισε για τον Δήμαρχο. Θα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο και δύσκολο, θα έλεγα, για τον κύριο Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι 33 ετών και καλύτερα να αντιμετωπίσει τα αυξημένα προβλήματα της Νάουσας με τη μεγάλη ενεργία και την ευρυμηχάνηση. Θοδωρή, τι πιστεύεις ότι συνέβαλε στο αποτέλεσμα αυτό το γεγονός ότι ο νυν Δήμαρχος και απερχόμενος πλέον είχε πολλά χρόνια στο Δημαρχιακό Θόκο ή κάτι άλλο? Ίσως και αυτό ήταν ένα αφαίρεση καθοριστικό για μένα. Τα 12 χρόνια είναι 3 τετραετίες, είναι πάρα πολλές. Σε μια δημοτική αρχή κούρασε, κουράστηκε, υπήρξαν αντιπάθειες, προφανώς υπήρξαν και αντίπαλοι από τον δικό του συνδυασμό που κατέβηκαν με τον Νίκο Κουτσογιάννη στη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας. Είναι μια φυσική φθορά, νομίζω ότι όλα έκλεισαν. Ο κύριος Κουτσογιάννης, ο κύριος Καραμπατζός μάλλον μετέβη στο εκλογικό κέντρο του κύριου Κουτσογιάννη, δεν τον βρήκε εκεί. Μετά ο κύριος Κουτσογιάννης όταν ήρθε μετέβη στο εκλογικό κέντρο του κύριου Καραμπατζού, υπήρξαν δηλώσεις, νομίζω ότι σε κλίμα αθέλης ομόνοιας θα χορευτούν από εκεί πέρα. Ξέρω δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Η Νάουσα έχει πολλά παρολίματα. Το ακριβώς που λες, Θόδωρε, συγκράτησε ότι ο κ. Κουτσογιάννης είναι μόλις 33 ετών και θα έρθει αντιμέτωπος με μια σειρά σοβαρών και πολύ σημαντικών προβλημάτων στο Δήμο της Νάουσας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Να πούμε βέβαια, θα ήθελα να πω και για τους πανηγυρισμούς στο γραφείο του κ. Καλατζίδη, του αντιπεριφερειάρχη, του επόμενου αντιπεριφερειάρχη. Με ποσοστά που έχουν ξεπεράσει το 75% είναι. Η Μαρτία δίνει ένα μήνυμα συμπαράσταση στον Απόστολο Δυτικός, το πρώτο σε όλη την κεντρική Μακεδονία, το μεγαλύτερο ποσοστό. Και στη Βέρεια βέβαια το κοντράστι υπάρχει στο γραφείο του κ. Καραπανογιωτίδη και του κ. Βοριατζίδη, στην μια πλευρά θέλει κατήφια, στην άλλη πανηγύρια με τον νέο δήμαρχο της Βέρειας, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της σημερινής δημοτικής αρχής της κ. Σουτζόγλου. Και βέβαια να πούμε ότι και στην Αλεξάνδρεια υπάρχει αλλαγή σκητάλης από τον κ. Δημητριάδη στον κύριο Κυρίνη. Υπήρξαν αλλαγές. Νομίζω ότι τελικά αυτός ο Καλλικράτης δεν ευνόησε και πάρα πολύ τους παρόντες. Η δημάρχηση είναι του κύριου Βοριατζίδη, βέβαια. Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Σμαρό. Να πω λοιπόν και εγώ το σχόλιο μου για τα αποτελέσματα εδώ εντοπικά. Λοιπόν, οι πολίτες της Πειραιάς βλέπω ψήφισαν και προσπάθησαν να δώσουν ένα μήνυμα. Θα το πάρω λίγο ανάποδα. Ξεκινήσω από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με την Ελλάδα, με όλη την Ελλάδα εδώ στην Πειραιά. Βλέπω ότι δίνει ένα μήνυμα ως προς το ότι ίσως δεν εμπιστεύεται 100%. Εγώ περίμενα να είναι μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, υψηλότερο. Και επίσης δίνει πάλι ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία ως προς το ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ούτε εσείς είστε, δεν σας θέλουμε, αλλά και εσείς δεν είστε αρκετά καλοί για εμάς. Κάπως έτσι βγαίνει το μήνυμα. Αυτό εμένα που με εκπλήσει είναι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής που είναι υψηλότερο που είναι από πανελλαδικό. Είναι πανελλαδικό. Όταν είμαστε στο 8,5% νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Είναι βλέπουμε 11,1. Και την κάρτα. Ακριβώς. Από τις ευρωεκλογές στην Πειραιά ενσωμάτωση 34,7%.
Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο από όλα ίσως είναι η άνοδος της Χρυσής Αυγής και να μην ξεχνούμε ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, από την πρώτη Κυριακή των εκλογών είχαμε πρώτο κόμμα την Νέα Δημοκρατία και τρίτο κόμμα την Χρυσή Αυγή. Ναι. Η ΔΕΠΗΕΡΗ ήταν στους νομούς με το υψηλότερο ποσοστό. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Που είχαν ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική που ασκήθηκε τον τελευταίο καιρό έφερε τον κόσμο σε απόγνωση, θέλοντας να δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Προσέξτε, γιατί είμαστε ικανοί να αντιδράσουμε ίσως και με το χειρότερο τρόπο, έτσι. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, Εύη. Εγώ να σας πω ότι ο Σίμος Δανελίδης είναι και επίσημο νικητής εκλογικής μάχης του δεύτερου γύρου στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Έχει κάνει και δήλωση. Ο επικεφαλής παράταξης είναι αυτοδιοίκηση. Επανεκλεγής για έκτη συνεχή φορά δήμαρχος. Η μεγάλη νίκη για τον τόπο μας ήρθε. Οι πολίτες του Δήμου Νεάπολης Οικαιών ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στη νέα αυτοδιοίκηση και τον δήμαρχό μας Σίμο Δανελίδη. Αυτά λοιπόν από τον Δήμο και πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.